Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Οι παραλίες γεμάτες από ξένους και ντόπιους. Ο τουρισμός σπάει κάθε ρεκόρ. Όμως, όπως κάθε καλοκαίρι, την εμφάνισή τους αναμένεται να κάνουν κρούσματα εκμετάλλευσης και σχροκέρδειας, τόσο σε ξενοδοχεία, αλλά και σε εστιατόρια και κέντρα αναψυχής. Οι τιμές είναι ελεύθερες, όπως γνωρίζουμε όλοι, και αυτό το οποίο έχουμε υποχρέωση, διότι και από την πλευρά τη δική μας κάποιες φορές είμαστε και εμείς καταναλωτές και επισκέπτες. Η δύναμη είναι στα χέρια μας να αρνηθούμε και να γυρίσουμε την πλάτη σε ένα υπερβολικά ακριβό χώρο, και αν διαπιστώσουμε ότι η τιμή, και αυτή η τιμή ακόμη, η οποία πιθανόν να είναι πολύ ψηλή, χρεώνεται ακόμη ψηλότερα στο τελικό τιμολόγιο, εκεί είναι που μπορούμε να καταγγείλουμε και να μην σκεφτούμε δεύτερη φορά. Πρόνοιες της νομοθεσίας παραθέτησε ανακοίνωσή του και ο ΚΟΤ με στόχο την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Βασικό στοιχείο τιμοκατάλογος. Όλα τα κέντρα αναψυχής ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να διατηρούν εγκεκριμένα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού τιμοκατάλογο. Πρέπει να ανατάται σε περίοπτη θέση παρά την είσοδο του κέντρου, ώστε ο πελάτης να μπορεί να τον δει και να μελετήσει προτού εισέλθει σε αυτό. Αποτελεί υποχρέωση του επιχειρηματία κέντρο αναψυχής η διάθεση τιμοκαταλόγου στην ελληνική και σε μία από τις επικρατέστερες ξένες γλώσσες. Στους τιμοκατάλογους πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα όλα τα είδη τα οποία διατίθενται στο κέντρο αναψυχής. Προσοχή επίσης και στους λογαριασμούς. Μετά το γεύμα, ο επιχειρηματίας του κέντρου αναψυχής οφείλει να εκδίδει στους πελάτες αναλυτικές αποδείξεις με τα είδη που έχουν καταναλωθεί και την τιμή τους. Σε περιπτώσεις που στο κέντρο υπάρχει πρόγραμμα μουσικής ή άλλο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη η καταβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης. Δεν επιτρέπεται όμως η οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση, απλά και μόνο επειδή μπορεί να είναι αργία. Σε περίπτωση που έχουν μια εκδήλωση ξεχωριστή και θα χρεώσουν μια άλλη τιμή η οποία δεν αναφέρεται στον καθημερινό τους κατάλογο, θα πρέπει και για αυτή την τιμή ακόμα να εξασφαλίζουν έγκριση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δεν μπορεί να επέμβει ούτε να καθορίσει μέγιστες τιμές χρέωσης ειδών. Άλλος ένας λόγος που ο καταναλωτής πρέπει να είναι δίπλα προσεκτικός.